κάνει να απεργηθούν χωρίς εισόδημα και ότι η διαγωνισία της κάποια καθόλου. Έπαιρνε άρθρο μου. Υπήρχε απόψεις και τα είπα. Άρα υπάρχει ένας αποκλεισμός ότι 4,5 χρόνια η ΛΑΚΟ έχασε ξανά μέχρι και 1,5 χρόνο με μεγάλες τιμές να έπαιζε παραγωγή και σήμερα να μην σπιτάρουμε για το πινάκα, να έπαιζε αναπτύξει. Η πολιτική της κυβέρνησης σταμάτησε. Μα βάγισε η εκατάσταση λειτουργία, γιατί από τον Ιούλιο του 2022 σταμάτησε η λειτουργία της με απόφαση της κυβέρνησης. Να απάντησε ότι η ειδική διαχείριση δάνει και ο κόστος παραγωγής, γιατί τετραπλασίασε. Να απάντησε ότι μέλλον υπάρχει μόνο με υπηκότητες και οι ιδιώτες θα φέρουν επενδύσεις και επενδύσεις θέσεις εργασίας και ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες. Τώρα θα πούμε τα αποτελέσματα σε λίγο. Η ΛΑΚΟ έκλεισε, η μοναδική βιομηχανία, 800 ευρώ στον δρόμο. Οι κοινοτοπικές κοινωνίες, το μεγάλο κομμάτι της, το μεγαλύτερο κομμάτι της, πάνω από 80%. Είναι στη στερεά η ώρα, είναι σε απόβληση. Να πάει. Και έχει και κάποια κανένα. Και τον Πρωθυπουργό, γιατί να πάει στα κυβερνήσεις του Πρωθυπουργού, που ήταν μια βιώση μίση, και τους υπουργούς που ήταν από το, πριν από το τόπο μας, που το είχαν πάρει πάνω τους και είπανε όχι αυτέ και δεν θα πούμε μισό εκατομμύριο. Να απαντήσετε. Και όχι να απαντήσετε, τη δείξατε σε καταλήγια, την καταλήγια πήραν τις παρακούλες και την πήραν. Και είμαστε τσάκτο στα γραφεία να διακριστούν μια κατάσταση που βάσει σε ενημέρωση. Ποια είναι η κατάσταση? Να, δεν σου πρώτο. Καταρχάς, βιομηχανικό πτύχημα. Δεν είναι κανένα στο εργοστάσιο. Μετά τις καταγγελίες μας, πάνε κάποιες νέες προσλήψεις. Ένα δρόμο μας παρακολουθεί, δεν γνωρίζουμε πώς είναι. Έχουμε γίνει αιστεία βιομηχανικού ατυχήματος. Δεν θα τα αποφύγουμε. Έχουν πέσει ενεργοποιημένες μονάδες. Έχουμε γίνει αιστεία εγκληματικών πράξεων. Καταλαβαίνετε, ένας πλούτος που μέσα έχει τόπος, χιλιάδες τόπος, αντιχαϊκού, έχει γίνει στόχος εγκληματικών πράξεων. Ερημώνει ο οικισμός ήδη έχει εγκυμώσει, ερημώνει την παγωδιά. Σας δίνω στοιχεία. Λάτινα και Αγιάννης, μια καλή απορρόφηση σε καλό βαθμό περπατάει από την περιοχή της Έφεσης στα Μετάκια. Και είναι και αντικειμενικό γιατί περπατάει η απορρόφηση. Γιατί γύρω από τα ψαχνά ήταν η Λαϊκίδα, το Πανεπιστήμιο, υπήρχαν χωρίς υποδοχής κοντά, γεωγραφικά και έτσι έχουμε μια καλή ροή. Μόλις εξαρτημένο με τη ΔΥΠΑ, πανελλαδικά, από τις 650 αιτήσεις, οι 200 μόνοι έχουν απορροφήσει. Πανελλαδικά. Έχασαν λοιπόν στο ψαχνά, στην Αθήνα προσβατάει για την εταιρεία Αθηνικής καλύτερο το πλάσμα, στην Καστοκέρνη, στα Σέρβια, πίσω, θα είναι και εργαζόμενοι και εκεί έχω καλυφθεί. Άρα, εγώ να χρησιμοποιήσω μόνο το μεγαλύτερο σκόρο που είναι κοντά. Και όταν κάνει σύγχρονα, να έχω το μεγαλύτερο πρώτο. Τι είναι το πρώτο? Στο 55% μάλλον 54% που είναι δεδομένοι και πριν. Έτσι. Επειδή απορροφείται στους Δήμους, οι Δήμοι πήραν την ευθύνη πάρη τους, βέβαια με δεσμεύσεις από την ΔΥΠΑ για το προσανατολισμό. Καταρχάς δεν είναι υπεύθυνοι οι φορείς, θα το πω επί της Αγγλικής. Θέλει και εκεί η κυβέρνηση που δεν έκατσε ένα λογοδοτικό πιέσιο, προβλέποντας τα. Το λιγότερο από το να διαπροβλέψει. Τι είμαστε βιομηχανικοί, εντάξει από τα 14. Δεν μπορεί να είσαι βιομηχανικό, εντάξει από τα 14, δεν έχει τίποτα εκεί. Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε. Ούτε ήταν η εκλογή μα να τα κάνουμε. Εκεί μα έδειξαν. Έχουμε όσο και το μάγκα από πάνω, λοιπόν. Και το μεγαλύτερο πέρα, ένα κομμάτι οι Δήμοι κάνουν πράγματα τα φαίνεται να υπάρχει μια καλή εισρωή προς τους Δήμους και να γίνονται τα κοψίνα να προώθηση στους Δήμους. Έτσι. Έχουμε πρόβλημα με τις ηλικίες 54 και κάτω.